Και συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά και αυτό στην ψυχική υγεία του άνδρα αυτή τη φορά, μέσα από τις διαταραχές στη σεξουαλικότητά του. Ο πιο ειδικός για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Ομήριο και εμείς διαλέξαμε τα καλύτερα και αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο για να σας τα παρουσιάσουμε για όσους δεν ήταν εκεί. Που έχουν περισσότερο τελετουργικό σημειολογικό ενδιαφέρον στον εγκέφαλό τους, είναι πιο σκληρές, αποφασιστικές, στοχευμένες, ζουν περισσότερο τη σύγκρουση. Δεν είναι τυχαίο ότι η γυναίκα που απογκόμενα γίνεται σύζυγος και μάνα, διαφοροποιεί τη συμπεριφορά της σχεδόν ενός κύκλου ζωής. Σαν να επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά έχει άλλα όπλα να αντιμετωπίσει τον εραστή σύντροφο, τον γονιό, τον πατέρα, που γίνεται σκληρή, αποφασιστική και δύσφορη όταν ο άνδρας σύντροφος δεν της πληρεί τις λογικές προδιαγραφές που έχει καθορίσει. Γι' αυτό και η γυναίκα εμφανίζεται περισσότερο αγχωτική ή καταθλιπτική στη διαδρομή της έγκαμης ζωής. Ας σκεφτούμε ότι και η κοινωνία την όπλησε περισσότερο με την προβολή της στην οικονομική διαχείριση, αφού η γυναίκα πια δεν είναι στο σπίτι να μαγειρεύει, να φροντίζει και να είναι τροφός, αλλά την έβαλε μέσα στη μηχανή να παράγει, να μπαίνει στην ένταση της αξίας και να γίνεται κυρίαρχο πρόσωπο με ενδιαφέροντα και στόχους. Η σεξουαλικότητα ως κομμάτι αυτού του άγχους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λειτουργία που μειώνεται. Μειώνεται πότε με πρόβλημα, πότε με απάθεια ή αδιαφορία. Η απάθεια που σας τώρα ο κ. Καρκλέας έδειξε ως στοιχείο αναφοράς είναι η καλύτερη άμυνα της ζωής. Ο απαθής άνθρωπος ουσιαστικά είναι ο καταθλιπτικός ή ο ακυρωμένος. Αυτός δηλαδή ο οποίος έχει προσβληθεί τόσο πολύ από την άρνησή του που πιστεύει ότι η ακινησία και το slide που δείξατε με αυτόν που μένει μες στο νερό και κρατάει την ενότητα για να σωθεί είναι ο βέβαιος θάνατός του. Η απάθεια είναι θάνατος. Η αυτοκτονική συμπεριφορά πολλών ανθρώπων ξεκινάει από την απάθεια που εκλαμβάνεται ως ηρεμία από το περιβάλλον. Και είναι πράγματι ο υπόγειος δρόμος μιας νοσηρής ψυχολογίας που δημιουργεί πάρα πολλές εξελικτικές βάσεις. Η σεξουαλικότητα συνδέεται με όλα αυτά. Και συνδέεται ως συμπεριφορά που δρά απέναντι στην προσδοκία και το αποτέλεσμα. Τι επιθυμώ και τι θα εισπράξω, τι θα δώσω και πώς θα κριθώ μέσα από μια σχέση με το εγώ μου ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό πολλές φορές το άγχος συνδέεται με ενοχλήματα ή σωματικές καταστάσεις που ονομάζονται ψυχοσωματικές αντιδράσεις, που όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα, δημιουργούν πολλαπλάσεις κλινικές παρατηρήσεις και εμπλοκές από πολλές ειδικότητες. Η κατάθλιψη είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της σημερινής πραγματικότητας στην υγεία. Είναι η δεύτερη νόσος που συσχετίζεται με την πραγματικότητα που απασχολεί τον τομέα της υγείας, τα φάρμακα και τη θεραπεία. Είναι η πραγματική ασθένεια, και το λέω αυτό και χαίρομαι και τη σημερινή κουβέντα, γιατί πολλοί γιατροί, εκτός των ψυχιάτρων, ακόμη και φορείς υγείας, θεωρούν την κατάθλιψη όχι ασθένεια. Νομίζω ότι η κατάθλιψη είναι μια περίοδο της ζωής που περνάς μια θλίψη. Και η θλίψη είναι μια φυσιολογική απάντηση ενός συμβάματος της ζωής. Η κατάθλιψη όμως είναι νόσος. Είναι δηλαδή υποτροπή, η παλινδρόμηση, η καθήλωση, η στάση ζωής σε γεγονότα και σε δράσεις που πλέον ανεπαρκείς. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις και δεν είσαι ικανός να αξιολογήσεις αυτά που η ζωή σου δίνει. Θυμάμαι ένας έφηβος 15 χρονών. Μου είχε πει ότι όχι μόνο δεν μπορώ να αποδώσω στο σχολείο, δεν μπορώ να αποδώσω αυτά που οι άλλοι μου ζητούν να δώσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική να καταλάβουμε ότι η κατάθλιψη που χτυπάει και σκοτώνει τις νοητικές λειτουργίες της ζωής της ίδιας, κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει και να τον αισθάνεται ότι δεν είναι λειτουργικός και αυτόνομος στις απαιτήσεις της ζωής. Σαφώς πάει στην ποιότητα της ζωής. Νομίζω ότι κανείς εδώ δεν θα πει ότι ο καταθλιπτικός δεν έχει ποιότητα ζωής και ζει μέσα σε μία μονομέρεια της ύπαρξής του, βιώνοντας αυτό το αγώγημα ως ένα πραγματικό φάσμα που συνεχώς γυρίζει προς αυτήν. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δίνει το σήμα της και δίνει, όπως είδατε, τη βασική δεύτερη αιτία θανάτου και αναπηρίας. Και όπως βλέπετε, σχεδόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 10% του γενικού πληθυσμού της γης μας, θα παρουσιάζει και λειτουργεί μέσα από καταθλιπτικά συμπτώματα στη συμπεριφορά. Πάλι οι γυναίκες, όπως βλέπετε,
είναι σχεδόν τριπλάσιες από τους άνδρες και φαίνεται ότι η ψυχική συμπτωματολογία προσβάλλει περισσότερο το γυναικείο φύλλο από ότι το ανδρικό και σε επίπεδο κεφάλου αυτό διαγνώσεται καλά. Εδώ βλέπουμε ότι ένα χαμηλό ποσοστό των πασχόντων υποβάλλεται σε θεραπεία, ενώ θα ήταν πολύ περισσότερο πραγματικά αν οι ίδιοι οι φορείς της υγείας έβλεπαν την κατάθλιψη ως νόσημα και όχι ως ένα συνοθήλευμα σωματικών συμπτωμάτων και οι ασθενείς να γέμιζαν με φάρμακα από τα συμπτώματά τους και όχι από την αιτία που είναι το ψυχικό τους άλογος.